Από τα πρώτα δευτερόλεπτα καταλαβαίνει κανείς το τεχνολογικό και παρουσιαστικό άλμα από Metal Gear Solid σε Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Είναι προφανές από τα credits πριν καν φτάσει στο μενού. Επίσης, η επανακυκλοφορία του φαίνεται πολύ πιο επιμελημένη από το προηγούμενο τίτλο με το μενού, κίνηση του παίκτη, gameplay και συνολική αισθητική, τόσο να μπορεί να μεταφέρει άρτια την ομοίη ιδέα και σύνολο που είναι το Sons of Liberty, ώστε να μας δώσει μια πιο φρεσκαρισμένη έκδοση. Το Sons of Liberty φαίνεται ότι είναι ένα πιο σκοτεινό και σοβαρό παιχνίδι και αφήνει την κατασκοπική B-movie αισθητική και κάμπινη στο πλάι, παραμερίζοντας λίγο τους προγόνους του για να μας φέρει κάτι νέο, πιο σκοτεινό και πιο σοβαρό. Πατάει σταθερά στη νέα χιλιετία. Παράλληλα, ο γάτσος του είναι και πιο δυνατός, τραβώντας σε από την αρχή έως το τέλος σαν είσαι μαγνητισμένος. Έχει ένα οπτικό σχεδιασμό που και αυτόν τον διέπει διαχρονικότητα και καινοτομία. Ξέρω πως να επαναλαμβάνομαι, αλλά όλος ο οπτικός σχεδιασμός νιώθει σαν παιχνίδι που κυκλοφόρησε στις μέρες μας και από επιλογή ανακαλεί τα παλαιότερα οπτικά, παράλογο της περιορισμένης τεχνολογίας που είχε διαθέσιμη στην αρχική του κυκλοφορία. Επίσης, κατά την ταπεινή μου άποψη, κάνει και κάποιες αρκετά πιο θαραλές κινήσεις από το πρώτο τίτλο, πράγμα που εκτιμάω. Στα δύο βασικότερα μέτωπα όμως, αφήγησης και χειρισμού, βλέπουμε επίσης αρκετές βελτιώσεις, κάποιες από τις οποίες είναι αυτές που ζητούσα ακριβώς παίζοντας το πρώτο. Επίσης, νιώθει σαν τίτλο σε θέμα σχεδιασμού πιο σκόπιμος και πιο στοχευμένος σε αυτά που θέλει και θα τα δούμε όλα παρακάτω. Πάμε να αρχίσουμε. Ευτυχώς με το Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, δεν χρειάζεται να ασχοληθώ ιδιαίτερα με το localization και τους τεχνικούς τομείς όπως χρειάζεται στο MGS1, αφού είναι και το ίδιο πιο καινούριο καθώς η μεταφορά της έκδοσης έχει γίνει από την Bluepoint γνωστή για την αρκετά επιτυχημένη δουλειά σε διάφορα έργα. Εν ολίγης, αυτό που θέλω να πω είναι πόσο καλά έχει γίνει η μεταφορά σε πλειοψηφία συστημάτων και οπτικών ανανεωμένα σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτό μας αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο να ασχοληθούμε παραπάνω με την αφήγηση και το παικτικό κομμάτι του τίτλου. My father had some unfinished business with him. Το στήσιμο της πλοκής συνεχίζει παραδοσιακά να είναι άμεσο, κατευθείαν μέσα στη δράση, δίνοντας μας τόνο, βαδίζοντας επιβλητικά και βάζοντας μια γραμμή για όσα πρόκειται να έρθουν. Κλασικά, τρομοκρατικές οργανώσεις σκοπεύουν να καταλάβουν ένα νέο μοντέλο Metal Gear, εδώ το MGRA που είναι αμφίβιο. Αυτό βρίσκεται πάνω σε ένα φορτικό πλοίο το οποίο με το που εισβάλλει ο Snake με σκοπό να αποκαλύψει την ύπαρξη ενός νέου Metal Gear δέχεται εισβολή από την τρομοκρατική οργάνωση Sons of Liberty υπό την αιγίδα ενός Ρώσου και της κόρης του Όλγα. Φυσικά δεν αργεί πριν εμφανιστεί και ο Revolver Ocelot και τα πράγματα πάρουν την κατηφόρα. Ο τίτλος είναι χωρισμένος σε δύο ξεκάθαρα μέρη, ουσιαστικά το φορτηγό πλοίο που είναι το πρώτο και το δεύτερο που είναι μια τεράστια πλατφόρμα στη θάλασσα, χωρισμένη σε δύο οπτικά εξάγωνα. Το λεγόμενο Big Cell που λαμβάνει χώρα το δεύτερο και μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Η πλοκή είναι ακόμη πιο ενθουσιώδη από του πρώτου τίτλου και σίγουρα κρατάει το ενδιαφέρον παραπάνω στο παίκτη, τόσο λόγω των πιο συχνών γεγονότων που συμβαίνουν και διατηρώντας ισορροπία μεταξύ τόσο χαρακτήρων και συμβάντων. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που είχε το πρώτο όσον αφορά την αφήγηση. Η πλοκή του σε μεγάλο βαθμό μετακινούταν από γεγονός σε γεγονός μόνο χάρη χαρακτήρων και όχι λόγω του ότι συνέβαιναν γεγονότα. Αυτό το διορθώνει ίσως υπερβολικό βαθμό το Metal Gear Solid 2. Όπως είχα προαναφέρει σε δομή, το Metal Gear Solid ακόμη και από μεριά αφήγησης νιώθει σαν κούρσα για την επόμενη συνάντηση με χαρακτήρα. Σαν ένα μπόσρα που τα γεγονότα ενδιάμεσα δεν προχωρούσαν αν δεν έβρισκε στην επόμενη μάχη. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Τα boss fights σπανίζουν και πολλές φορές η πλοκή προχωράει μόνο με συναναστροφές με φιλικούς χαρακτήρες και cutscenes έναντι των δυναμικών και ενδιαφέρων αντιπαραθέσεων που παρουσιάζει το πρώτο. Όχι ότι θεωρώ κακά γραμμένους χαρακτήρες φυσικά που δεν αντιστέκονται στον παίκτη, για την ακρίβεια είναι πλήρως δυναμική, μερικοί εκ των οποίων προσφέροντας πολλά στο τίτλο από μερίας ατμόσφαιρας ενδιαφέροντος είναι σημαντική δέσμευση του παίκτη. Εδώ πολλές φορές δυστυχώς, λόγω της έλλειψης έντασης, η πλοκή μέχρι να φτάσει να εξελιχθεί αρκετά δεν συμβαίνουν πολλά, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος. Ενώ στο Metal Gear Solid λοιπόν έχουμε συνέχεια την παραθέση και είναι και ένα πιο σύντομο παιχνίδι, έχει πιο πολύ στόχο και εστίαση στα αφηγηματικά του κομμάτια, ανάντι με το δεύτερο, που είναι πιο επεκτατικό και μεγάλο σε μέγεθος και διαχωρίζει με μεγαλύτερα τμήματα gameplay το επόμενο κομμάτι πρόοδου στην αφήγησή του. Αυτό είναι ένα πλήγμα στο ρυθμό του παιχνιδιού, ιδιαίτερα ξανά, τονίζω, εφόσον τελειώσει το πρώτο τμήμα με το φορτηγό πλοίο, το οποίο είναι δυναμικό και γρήγορο. Ο διάλογος και το κόντεκ εδώ είναι σε έναν βαθμό αρκετά πιο καλά τοποθετημένα μέσα στην πλοκή, ενώ ο διάλογος παραμένει εξίσου καλά γραμμένος. Λιγότερο εικονικό σίγουρα, με μειωμένα εξέχαστα one-liners, αλλά πολύ πιο ενδιαφέρον στο πώς μεταφέρει την πληροφορία χωρίς να νιώθει υπερφορτωμένο.
Δυστυχώς το κόντεκ είναι πιο αδιάκριτο και εισβάλλει συχνά στην παικτική ροή σου, καθώς είναι απαραίτητες πολλές πληροφορίες για να γίνει κατανοητή η πλοκή. Συχνά όμως διακόπτει έντονες ή διασκεδαστικές στιγμές, κόβοντας τη δράση απρόπτα. Το Sons of Liberty ενώ σίγουρα μπορεί σαν παιχνίδι να παικτεί μεμονωμένα. Αν δεν έχεις μία επαφή με τη σειρά, θα έχεις κενά και λόγω της πιο κεντρικής αλλά και σύνθετης φύσης της πλοκής μάλιστα, χρειάζεται παραπάνω από ό,τι στο προηγούμενο τίτλο της σειράς για να ακολουθήσεις τα γεγονότα. Κοιτώντας τα θετικά και τεχνικά, η κινηματογραφική πλευρά του τίτλου είναι πιο έντονη και εντυπωσιακή. Από τη μία πλευρά, σίγουρα ευθύνεται τα ανανεωμένα γραφικά που έχουν παραπάνω δυνατότητες φωτισμού και παρουσίαση και μπορείς να δεις πολύ παραπάνω τι συμβαίνει στο παιχνίδι. Ακόμη και λήψεις στο gameplay τομέα έχουν παραπάνω κινηματογραφική χρειά από ό,τι πριν. Το intro από μόνο του κάνει άλλες κατασκοπικές ταινίες της εποχής να ντρέπονται. Από το στυλ που αποπνέει την αίσθηση και παράλληλα ένα αίσθημα αγωνίας που μεταφέρει επιτυχώς από την αρχή. Η διάρκεια των πολλών cutscenes επίσης έχει επεκταθεί πολλές φορές έχοντας διάρκεια και σχεδόν μισή ώρα συνολικά. Αυτό θα κουράσει άτομα που δεν ενδιαφέρονται τόσο για την πλοκή ή διασπάται εύκολα η προσοχή τους, οπότε μπορώ να το βάλω στα αρνητικά και στα θετικά. Απ' την άλλη όμως είναι μια επένδυση η οποία αποδίδει αφού σε ενημερώνει για πολλά συμβάντα και επεξηγεί γεγονότα διατηρώντας την άβρα του μυστηρίου καθ' όλη τη διάρκεια. Η σε βαθμό αυτοτελής φύση του τίτλου δεν μειώνει το αίσθημα συνέχεια από το Metal Gear Solid 1 και νιώθει σαν σίγουρη που μπορεί να καταναλωθεί ως μια μονάδα ή ως συνέχεια ένας τίτλος. Σίγουρα αυτός που έχει τη γνώση και ιδιαίτερα πλέον έχει διαβάσει και το lore εκτός παιχνιδιών θα είναι σε μια καλύτερη θέση να κατανοήσει τα γεγονότα και θα καταλάβει παραπάνω από τα κρυφά σημεία. Αλλά δεν θα έλεγα ποτέ πως όποιος δεν είναι το ίδιο εξοικειωμένος με τη μυθολογία θα νιώσει μειονεκτικά ή εκτός. Καταλαβαίνει τα γεγονότα από τα οποία έχουμε περισσότερα τώρα που ακολουθούν αυτή την περιπέτεια. Θα ακούσει πολλές φορές για τα συμβάντα του Σάντου Μόση ή αναφορές σε χαρακτήρες όπως η Ναόμη, και μπορεί να βρεθεί με μια απορία βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, η γεφύρωση είναι επιτυχημένη και μάλιστα θα έλεγα πως σε μια πιο εκβαθέων από την κίτζη γραφή θα δούμε ότι υποσκάπτει τις προσδοκίες του τι είναι μια συνέχεια, τι είναι ένα sequel. Νέοι χαρακτήρες, αλλαγές ροής που δεν περιμένουμε, νέες υπερβολές φεύγοντας εκτός της κλίμακας του φάντομ δυναμικά. Αλλά δεν θα αναλύσω όλα τα κρυφά νοήματα της αφήγησης. Ας πούμε απλά πως έχει πολλά. Μαζί με τη γεφύρωση κάνει ένα προσδόκητη αλλαγή στον Ράιντεν. Εκ των υστέρων, που το περιμένω πλέον, δεν μου στοιχίζει το ίδιο με κάποιον που θα το έπαιζε τότε. Τυφλός της αλλαγής και τα plot twist, έτσι σε κάθε περίπτωση είναι πιο δυνατό. Εγώ το περίμενα και ειλικρινά εκτιμάω την αλλαγή. Μου αρέσει. Μου θυμίζει το έδαφος 0 για κάποιες ιδέες που παρουσιάστηκαν και σε άλλα μοντέρνα παιχνίδια της Sony. Στην αρχή με την αλλαγή νιώθει ειλικρινά μια ενόχληση. Έλειπη φωνή, πιο ξηρή και τραχιά, πιο κίνητος και έμπειρος Solid Snake με τον οποίο έχουμε δεθεί και έχουμε αρχίσει μια σταυροφορία. Αποδέχτηκε εν τέλει την αλλαγή και θεωρώ πως είναι ένας εξίσου δυνατός χαρακτήρας, αξιομνημόνευτος. Αν και όχι στο βεληνικές του Snake, δίνει παράλληλα μια εξωτερική οπτική κατανόηση πολλών γεγονότων, γεφυρώντας έτσι και το sequel fair καλύτερα για το παίχτη που είναι καινούριο. Ο τίτλος, παρά την ευθύ προσέγγιση του στην αφήγηση, έχει ένα καλύτερο αίσθημα μυστηρίου, γιατί ενώ στο MGS βρίσκεις τον εαυτό σου σε άγνοια της πλειοψηφίας των γεγονότων, στο δεύτερο έχεις μια επίγνωση του τι συμβαίνει. Και όταν μπλέκονται τόσοι χαρακτήρες και οργανώσεις, και δεν ξέρεις ειλικρινά ποιος είναι πιστός σε ποιον, και ακούς για οργανώσεις όπως το. Η αύρα μυστηρίου και η έλλειψη γνώση ενισχύει την ατμόσφαιρα. Κάτι ακόμα που ενισχύει την ατμόσφαιρα, όπως προείπαμε, είναι ο ενισχυμένος κινηματογραφισμός του Sons of Liberty, αλλά θα ήταν αμαρτία να παραλείψει την τρομερή μουσική επιμέλεια του τίτλου από τον Norihiko Hibino, που αν και δεν φτάνει το εικονικό στάτους του theme που συνοδεύει το Snake Eater, συνεχίζει να εμπλουτίζει το τίτλο με νότες αγωνίας και έντασης, πιάνοντας κάθε στιγμή ορθά στη μουσική κλίμακα και ευρύτερη ηχητική επένδυση. Αν και άλλη μια φορά ο μη μουσικός ήχος μπλέκεται, είναι πολύ δυνατός και δημιουργεί θόρυβο χωρίς λόγο άλλες φορές. Η σχεδιαστική αυτή αστοχία καλύπτεται από το τρομερό voice acting άλλη μια φορά, τόσο σε κεντρικούς χαρακτήρες με την εικονική τραχιά φωνή του Solid Snake από τον David Hayter και άλλες αξιόλογες κεντρικές ερμηνείες. Ακόμη και οι στρατιώτες που αποτελούσαν την απλούστατη μορφή ύπαρξης έχουν ικανοποιητική σε βαθμό κομική ερμηνεία. Η αφήγηση λοιπόν που επιλέγει και γράφει εδώ ο Kojima είναι πιο τολμηρή, πιο σοβαρή και σίγουρα πιο σύνθετη, θίγοντας τον κόσμο της ψυχικής κουλτούρας και του μέλλοντος που επιφυλάσσει. Ενώ παράλληλα οι χαρακτήρες νιώθουν πιο αληθινοί και παρουσιάζουν πρόοδο από την αρχή ως το τέλος του τίτλου, ακόμη και μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ως επιστρέφουν. Δυστυχώς ο διάλογος μέσω κόντεκ βρίσκει τον εαυτό του να είναι υπερβολικά αυτάρκης και να κάνει υπερέκθεση γεγονότων που το πρώτο πέφευγε λόγω μικρότερης κλίμακας και γεγονότων. Το δεύτερο επίσης πλήττει από ονόματα και ιδέες και παρά την έντονη κατασκοπική και ατμοσφαιρική του φύση, πολλές φορές είναι θύμα των φιλοδοξιών του. Αναμφίβολα, το βάρος και κίνηση της πλοκής είναι σαφώς ανώτερο του πρώτου και οι χαρακτήρες, αν και παίρνουν δεύτερη θέση, εντυπωσιάζουν στις ιδέες και ιδανικά τους, καθώς και τα γεγονότα, με τις πλούσιες ανατροπές που παίρνουν. Ήρθε η ώρα όμως να ασχοληθούμε με το gameplay μέρος της κριτικής.
Μου είναι δύσκολο να μιλήσω για το gameplay του Metal Gear Solid 2, γιατί πρόκειται για μια πλήρως ανανεωμένη, αναβαθμισμένη και ενισχυμένη έκδοση σε θέμα χειρισμού από το πρώτο. Από ποιον το πιάσουμε, παρά τις ομοιότητες, η μάζα του gameplay μοιάζει και νιώθει να έχει ξεδιπλωθεί, να είναι διπλάσια. Ας ξεκινήσω από το βασικότερο και θα το αφήσω να κλείσει από εκεί. Ο χειρισμός στο πρώτο, όπως είπα, νιώθει εκτός φόρμας, για άλλο παιχνίδι, σε άλλο hardware και αρκετά δίσκαμπτο. Το Metal Gear 2, με μερικές περιπτώσεις να εξαιρούνται, έχει πολύ καλό χειρισμό. Νιώθει μοντέρνος, αντιδραστικός και μάλιστα ευχάριστος να το χρησιμοποιείς. Είτε μιλάμε για τον Raiden, είτε για τον Solid Snake, σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για την ίδια ποιότητα gameplay και κάποιες ιδιαιτερότητες, καθώς χρησιμοποιούν τα ίδια τεχνάσματα και λογική στο χειρισμό, με κάποιες μικρές αλλαγές σε μερικά animations, και ο Raiden δείχνει μεγαλύτερη ταχύτητα και έφεση στις κλωτσιές, με 4 αντί για 3 επιθέσεις CQC στη σειρά, σε αντίθεση με τον Solid. Πριν καν αρχίσω να μπαίνω κάτω από το δέρμα του gameplay, φαίνεται ήδη αλλαγή με την επιλογή δυσκολίας, κάτι που αποουσίαζε προηγουμένως. Επιπλέον, η δυσκολία αλλάζει, και άλλα πράγματα πέρα από την ομή δύναμη ή ταχύτητα που μπορεί να σας ανακαλύψουν οι εχθροί. Αλλάζει δυναμικά με πολλούς τρόπους στο τίτλο, όπως για παράδειγμα στη γέφυρα με τις βόμβες, στο normal και τις χαμηλότερες δυσκολίες έχει 8, ενώ στο hard 13 βόμβες. Ένα παράδειγμα που δεν αυξάνει την πρακτική δυσκολία μόνο, αλλά απαιτεί λίγο παραπάνω προσπάθεια από το παίκτη σε ένα εγκεφαλικό επίπεδο. Μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, όπως είπα, ακολουθεί τις θεμελιώδεις ιδέες που έστρωσαν τον δρόμο για την επιτυχία που είδε το Metal Gear Solid. Το 2 συνεχίζει την ίδια λογική σε μεγάλο βαθμό. Το πρώτο τμήμα κατευθείαν σου δίνει τη φαντασίωση που είχες για το Snake και με τα ενισχυμένα συστήματα μάχης, stealth και κατασκοπίας, το παίρνεις στο πιάτο σου με μια γαρνιτούρα. Ευθύς εξ αρχής, ο χειρισμός είναι πλέον όπως προείπα. Ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές σου και οι χαρακτήρες νιώθουν πολύ πιο προσεκτικοί και εύχριστοι μέσα και εκτός μάχης. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άριστο και αν και ψήρισμα το παράπονο μου. Αλλά λόγω της ταχύτητας και ευαισθησίας της κίνησης, πολλές φορές το να χρησιμοποιείς την κάλυψη απαιτεί από εσένα απλά να πιέσεις προς τον τοίχο. Και αν και ένα φοβερό σύστημα με τις ανανεώσεις που παίζει ρόλο η σκιά σου και το τι μπορείς επιτέλους να κάνεις έστω ένα pop-out, δεν εφαρμόζει καλά στο game, καθώς πολλές φορές θα ξεκολλήσεις από τον τοίχο αφού ποτέ δεν κολλάς πλήρως. Έπρεπε να υπάρχει για τα δικά μου μέτρα και γούστα ένα dedicated action button που σε βάζει σε βγάζει αποκάλυψη. Ας αφήσουμε όμως αυτό το μέρος του σχεδιασμού και ας δούμε το υπόλοιπο. Μιλάμε για μια επαυξημένη, πιο καλέσθητη έκδοση του προηγούμενου τίτλου, όπως είπα. Αλλά και ανεξάρτητα, σαν μεμονωμένο σύστημα, λειτουργεί πολύ καλά. Έχουμε πάλι μια ευρία γκάμα επιλογών για να αλληλεπιδράσουμε με τα συστήματα και τους φρουρούς, να περάσουμε από κάμερες ανύποπτοι και να λύσουμε τα προβλήματα που είναι μπροστά μας. Η προτεραιότητα είναι τυπικά στο stealth και τώρα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή που βοηθάει ακραία τόσο να χρησιμοποιήσουμε παραπάνω κάποια συστήματα, όσο και να έχουμε ελευθερία επιλογών στο τίτλο. Για αρχή, αν θέλουμε να μείνουμε πιστοί στο stealth, που βασικά είναι υποχρεωτικό αν σκεφτούμε τα συνολικά συστήματα, οι επιλογές μας δεν είναι πλέον μόνο το σόκο με το σιγαστήρα. Έχουμε και το M9 στα χέρια μας, το οποίο με ένα headshot βγάζει τους εχθρούς εκτός και τους στέλνει για ύπνο. Πασιφιστικό εργαλείο λοιπόν. Το καλύτερο από όλα όσον αφορά τα όπλα όμως είναι ότι πλέον όλα είναι χρήσιμα με τη first person οπτική. Μπορούμε να στοχεύουμε καλύτερα και πιο μακριά, με ακρίβεια, με κάθε όπλο που διευκολύνει και ανοίγει παικτικές πόρτες. Αν ο εχθρός είναι ψηλά, μπορείς να τον πετύχεις. Αν θες να εκτελέσεις εχθρό που μετακινείται, μπορείς πλέον με ευκολία να στοχεύσεις κατάλληλα. Αν πιάσεις ανυποψία στο εχθρό στο στόχαστρό σου από πίσω, θα παραδοθεί ενισχύοντας τη χρήση κάλυψη έτσι. Γενικά, διευρυμένα και χρήσιμα συστήματα που ζητούσα από το πρώτο τίτλο βρίσκουν εδώ τη θέση τους. Το stealth takedown με τα χέρια είναι ακόμη ένα ρίσκο βέβαια, αφού πολλές φορές θα ρίξεις κάτω τον εχθρό και θα ειδοποιηθεί όλη η βάση αντί να τον βγάλεις εκτός με ένα stealth takedown. Με τις νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις από την κυκλοφορία του πρώτου. Οι εχθροί επίσης μένουν ανέστη είναι κρίστα πόστα που τους εκτέλεσες και με μια νέα αλλαγή είναι ότι πλέον μπορείς να πιάσεις τα πτώματά τους και να τα κρύψεις σε ντουλάπες ή στο εκτός θέας δίνοντας παραπάνω βάθος σε κάθε ένα takedown ώστε να μην ανακαλύψουν το κουφάρι που άφησες πίσω ή οι υπόλοιποι εχθροί. Σαφώς δεν είναι απαραίτητο και είναι περιστασιακό, αλλά θα χρειαστεί και ένα ωραίο σύστημα που μελλοντικά θα γίνει βασικό και staple σε πολλά IPs, είτε στο Metal Gear είτε σε άλλα. Τα εργαλεία και τα πιο σύνθετα ζητήματα με τις πολλές κάμερες, turrets του πρώτου, θα εξαφανιστούν εδώ και στη θέση τους θα έχουμε διάφορα εναλλακτικά σημεία gameplay. Αλλά στο δεύτερο μέρος η αλήθεια είναι πως λόγω μεγάλων τοποθεσιών και λίγων φρουρών, σπάνια θα δούμε καινοτομίες ή ιδιαιτερότητες καταστάσεων στα σημεία που απαιτείται tactical espionage action, αλλά θα δούμε διάφορα άλλα τεχνάσματα αναδιαστήματα εκτός μαχών σε πολλές περιπτώσεις. Λόγω χάρη βόμβες που προανέφερα, τα σημεία που πρέπει να πλοηγηθούμε κάτω από το νερό ή το σημείο που πρέπει να φωτογραφίσουμε ανυποψίαστα ένα Metal Gear. Μάλιστα, διάφορα από τα τεχνάσματα νιώθουν νέα μέρη του gameplay που ενισχύθηκαν σαν concepts από το πρώτο. Η κίνηση έχει ενισχυθεί και στους δύο πρωταγωνιστές, που αν και παρουσιάζουν σε αυτό το θέμα μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους σε γενικές γραμμές, είναι το ίδιο πράγμα πλέον. Μπορούν να κάνουν ένα ελαφρύ ρόλο για να μετακινηθούν γρήγορα σε κάλυψη, να αποφύγουν το να τους δουν οι εχθροί και άλλα σχετικά. Νιώθουν πολύ καλά στη χρήση και μπορείς να βάλεις γρήγορα first person mode για να στοχεύσεις. Μιλώντας για στόχευση, μπορείς να κάνεις πικ δεξιά και αριστερά για να πετύχεις τα πλάγια ή από τα πλάγια τους εχθρούς.
Οι καταστάσεις που θεωρούν σε ανοιχτή μάχη νιώθουν επίσης πιο εύκολες και εύκολες στο χειρισμό, αλλά λιγότερο διασκεδαστικές, μιας και το ενισχυμένο stealth νιώθει με μακράν ανώτερο του combat εδώ. Το stealth παραμένει, όπως είπαμε, η έμφαση του gameplay και έχουμε αρκετές επιλογές όπλων, καθώς και μια επιπρόσθετη γεωμετρία, όπως να σκαρφαλώσουμε σε μερικά κυβότια ή να κρεθούμε από άκρες και υπερβάζια. Πολλές φορές ο τίτλος απαιτεί γρήγορες κινήσεις και αντιδράσεις από το παίκτη, είτε γιατί έρχονται απότομα εχθροί κατά πάνω σου, είτε γιατί πρέπει να καλύψεις κάποιον εχθρό πριν σε εντοπίσει. Δυστυχώς, τόσο ο χειρισμός, όσο και η πιο άμεση κάμερα πρώτου προσώπου και τέλος χαμηλή κίνηση ταχύτητας όπλων δυσκολεύει πολύ τέτοιες περιπτώσεις. Δεν λειτουργεί αντιδραστικά και αναγκαστικά καταλήγει στο να μην χρησιμοποιείς την κάμερα πρώτου προσώπου αλλά του τρίτου προσώπου, η οποία πέραν του ότι δεν έχει δει καμία βελτίωση, δεν είναι χρήσιμη βολική, ειδικά σε σύγκριση με το first person. Αυτό ισχύει στα boss fights πολύ συχνά. Όπως προείπαμε όμως, το stealth παραμένει η βασική μέθοδος και το να πηγαίνεις από πίσω από τους εχθρούς, να τους πιάσεις και να τους βγάλεις εκτός, παραμένει μηχανικά να είναι δύσκολο και όχι αρκετά εύκολο. Έστω δεν είναι ιδιαίτερα βελτιωμένο από το πρώτο. Τα αρνητικά του gameplay αμυγός σε θέμα μάχης και stealth είναι αυτά, καθώς βλέπουμε σε άλλους τομείς τη βελτίωση που υπάρχει. Δυστυχώς δεν μας σερβίρει την ίδια αισθητική καινοτομία που είχε το πρώτο, γιατί είναι άκρως παρόμοιο, αλλά αυτό δεν αναιρεί τόσο τη θεμελιώδη πρωτοπορία και ποιότητα, καθώς και το πόσο διασκεδαστικό είναι να βγάζεις εχθρούς knockout stealthily. Στην κριτική μου για το πρώτο, είχα αναφέρει τη σχετικά καλή εξερεύνηση που είχε, και εδώ, άλλη μια φορά δεν διαφέρουν πολύ τα πράγματα. Πιο μοντέρνα, πιο εύχριστα και εξίσου καινοτόμο. Έχει πιο πολλά κρυφά μέρη να ανακαλύψει και προμήθειες να συλλέξει, αν και δεν νιώθει τόσο rewarding να βρίσκει διαφόρων ειδών εξοπλισμό, καθώς είτε απαιτούνται από το story, είτε δεν ήταν θεμελιωδώς χρήσιμος, για παράδειγμα τα thermal goggles, είναι άχρηστα και αντικαθιστούνται εδώ από το mind detector, το οποίο σου δίνει πλοκή, μία ανοίγοντας το παικτικό τομέα σε επιλογές ή δίνοντας έστω μία ποικιλομορφία δράση για να αποφεύγεις τις νάρκες. Τα πάντα είναι πιο οριοθετημένα από το Kojima, αφού όπως είπαμε η σκηνοθεσία φεύγει αποκλειστικά από τα cutscenes και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, παικτικούς, όπως είναι σχετικά πιο γραμμικό. Όταν δίνει χώρο για εξερεύνηση, θα έλεγα έχει καλύτερα κρυμμένα αντικείμενα σε πλειοψηφία και συνδυάζοντας στην εργαλεία ή την ικανότητα να κολυμπήσεις ή να κάνεις ελαφρύ platforming, ανοίγει τις ερευνητικές διόδους, αλλά όχι την πολυπλοκότητα των συστημάτων. Ο χάρτης, όπως και στον πρώτο, βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία και σου δείχνει αν σε βλέπουν οι εχθροί, που κοιτάνε και που είναι. Πόρτες και κάμερες. Αν σε αντιληφθούν βέβαια, χάνεται αυτός ο χάρτης. Έτσι ακριβώς όπως και στο πρώτο. Η μεγάλη αλλαγή έρχεται όμως ότι από το δεύτερο μέρος και μετά. Πρέπει να βρεις έναν κεντρικό υπολογιστή σε κάθε δωμάτιο και να τον χρησιμοποιήσεις ώστε να ξεκλειδώσεις το χάρτη. Αυτό έβαζε παραπάνω ώρα σε κάθε περιοχή που είχε το δικό της χάρτη, αλλά δεν ένιωθε χρήσιμο ή εμβυθιστικό στο gameplay. Θα ήταν αποδεκτό και διασκεδαστικό 1-2 φορές ως gimmick, από το οποίο το παιχνίδι έχει πολλά τα οποία λειτουργούν καλά, αλλά όχι ως μόνιμο συστατικό του gameplay. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι τόσο θετικό σου και αρνητικό, και αφορά την κίνηση, είναι το platforming. Το οποίο, για να μην παρεξηγηθώ, είναι διασκεδαστικό και οπτικά εντυπωσιακό. Ιδιαίτερα όταν είναι από επιλογή σου, αλλά όταν σε αναγκάζει να το χρησιμοποιήσει σε κάποιου λεπτεπίλεπτου τομεί, αρχίζουν τα προβλήματα, καθώ απαιτεί λεπτή κίνηση που σπάνια λειτουργεί όπω πρέπει. Διασκέδασα βέβαια με τι γκλίστερε κουτσουλιέ, μια και δεν το περίμενα. Όπω έχω αναφέρει πολλέ φορέ ήδη, το παιχνίδι έχει και αρκετά τεχνάσματα να σημεία. Αυτό που λέμε σε πιο κατανοητό gaming λεξιλόγιο, gimmicks. Από τα υποβρύχια σημεία, στις γέφυρες, στο σημείο που υποδίωται ο Raiden τον φύλακα και για λίγο παίζουμε Hitman, το Sniper Section, όλα αυτά τα σημεία είναι μηχανικά και τεχνικά διαφορετικά και μοναδικά από το υπόλοιπο παιχνίδι. Κάποιοι εξ αυτών νιώθουν πιο πιεσμένα μέσα στο τίτλο, ενώ άλλα από αυτά νιώθουν φυσικά και διασκεδαστικά, αλλά μπορώ να πω με ασφάλεια ότι στην πλειοψηφία τους διασκέδασαν. Τα boss στο προηγούμενο game, Metal Gear Solid, ήταν ίσως το πιο ξεχωριστό, αξιομνημόνευτο και διασκεδαστικό κομμάτι. Παρά το πόσο άνισα σχεδιασμένο και μη λειτουργικό ήταν το boss fight με το Metal Gear X στο τέλος. Οπότε μπαίνοντας στο sequel, περίμενα πάνω κάτω τα ίδια. Ενώ δεν μπορώ να πω πως δεν τα απείλαψα, δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Πολλά είναι αναπαραστάσεις παλαιών μαχών από το πρώτο, το οποίο δικαιολογείται και σε έναν βαθμό αφηγηματικά, ενώ άλλα, ενώ είναι νέα, δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνα σχεδιασμένα. Δεν θα τα πιάσω ένα προς ένα, αλλά για αρχή, κάποια ήταν πιο απλοϊκά και straightforward, χάνοντας τη μοναδικότητα κάθε μονομαχίας. Όπως λέγανε στο πρώτο, I'll do battle with him. Λείπει αυτό το αίσθημα. Πάρω για παράδειγμα το χειρότερο για μένα boss fight, το οποίο ήταν αυτό εναντίον του Vamp. Στα cutscenes βλέπουμε τον χαρακτήρα αυτό να είναι γρήγορος, δυνατός και θανάσιμος, και το boss fight σε έχει να περιμένεις πότε θα βγει από το νερό, να του κάνει ζημιά και επανέλαβε. Ήταν ένα αρκετά απλοϊκό boss fight που ήταν και αρκετά βαρετό, είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη, έχουμε μάχες σαν το Fatman που ενώ μοναδικές δεν είναι εξίσου διασκεδαστικές. Φαίνεται ότι η παικτική έμφαση ήταν στο χειρισμό και μάχες μεταξύ απλών στρατιωτών και όχι boss fights. Η μάχη προς το τέλος με τα Metal Gear ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά έλειπε αυτό το hype που είχαν οι μάχες στο πρώτο. Στο τέλος της ημέρας, κρίνεται στο κάθε παίκτη αν προτιμάει αυτή τη μορφή, δηλαδή παραπάνω έμφαση στις απλές μάχες και αλληλεπιδράσεις, ή στα πιο σύνθετα boss fights, αλλά λιγότερο ενδιαφέροντα σημεία ενδιάμεσα.
Αυτό που προσθέτει το Metal Gear είναι η ικανότητα όμως να διάσει μια δεύτερη μπάρα εχθρών, που ουσιαστικά αποτελεί το μη θανάσιμο path. Αλλά η έλλειψη άμεσης αλλαγής λόγω αυτής της επιλογής ρίχνει την αξία της. Βέβαια, έχει σχέση με το ότι θα πάρει στο τέλος ως ανταμοιβή από την εντύπωση, αλλά και πάλι είναι μια προσθήκη που εν μέρει είναι καλό που υπάρχει και χτίζει μια θεμελιώδη ιδέα που θα αναπτυχθεί ακράδαντας στο gaming. Άρα και εγώ δεν μπορώ να την αρνηθώ. Και φυσικά μιλάμε για ένα παιχνίδι από τις αρχές της χιλιετίας. Οπότε η έλλειψη συνέπειας είναι αποδεκτή, αλλά δεν αρνείται το γεγονός πως η προσθήκη αυτής της ιδέας δεν έχει το αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του review και θέλω πριν τελειώσω να μιλήσω για κάτι τελευταίο. Για αρχή, αν έφτασες σε τόσο ευχαριστώ που είδες το βίντεο και ελπίζω να σου άρεσε. Σε κάθε περίπτωση θέλω να κάνω ελαφριά spoilers. Πιο πολιτικά παρά οτιδήποτε άλλο και να μιλήσω για το τελευταίο μέρος του τίτλου. Η πλοκή ίσως για πολλούς να μην είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με του πρώτου παιχνιδιού ή με του Snake Eater που ξέρω πως μεταξύ των fans θεωρείται ίσως το καλύτερο της σειράς. Αλλά οι ανατροπές και η προφητική σχεδόν εξ ολοκλήρου διδακτική φύση που έχει το Sons of Liberty ή κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις του τίτλου και έντονα φιλοσοφική χρειά προς το τέλος. Μοιάζει με ένα ορόσημο για το gaming. Είναι γνωστό πως σε έναν βαθμό το Sons of Liberty προέβλεψε την ψηφιακή ανάπτυξη και ροπή της ανθρώπινης φύσης. Και αν και ήξερα γι' αυτό, βλέποντας το πρώτο χέρι μετά από τόσα χρόνια, εντυπωσιάζομαι. Και ίσως μπορεί να πει κανείς, τρομάζει λίγο αυτή η νοητική ακρίβεια με το θέμα της πληροφορίας και το πώς φτάνει από το ομότιμο σε ομότιμο και διακινείται και διανέμεται με τέτοια ταχύτητα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η επιτυχημένη προφητική, θα έλεγε κανείς, φύση του τίτλου, αλλά αν κάποιος παίξει αυτό το παιχνίδι τώρα, θα το βιώσει πιο επίκαιρα από κάποιον που το έπαιξε στην κυκλοφορία του, δείχνοντάς μας τόσο την μαεστρία του Kojima, όσο και τη σειρά που είναι το Metal Gear. Οι πιο πρακτικές αφηγηματικές ανατροπές είναι εξίσου εντυπωσιακές: ποια είναι η Rose, ποιος είναι ο Raiden, το συνολικό πλάνο και η τρομερή οσκαρική σκηνοθεσία του τελευταίου act. Σώζει ότι μπορεί να μην άρεσε σε κάποιον. Εγώ προσωπικά λάτρεψα όλα τα συμβάντα του 2. Και το μόνο μου παράπονο ήταν η έλλειψη αλληλεπίδραση με εχθρούς ως μέσω κίνησης γραφής, αλλά εν μέρει δικαιολογείται. Κράτησε επίσης κρυφό και δεν ανέφερα στο gameplay τους μηχανισμούς κατάνες για το Raiden προς το τέλος του τίτλου. Νιώθει μπάντας και άνετος στη χρήση και το Gore και Spectacle βοηθούν την όλη φάση να μοιάζει ακόμη πιο επική. Αυτά όσον αφορά spoilers. Listen, the two of you won't be able to destroy that thing. Eliminate the enemy, that's your only option. Το Metal Gear Solid 2 για εμένα δικάρει σχεδόν κάθε κουτί του τι πρέπει να είναι ένα παιχνίδι. Μία μορφή τέχνης με νόημα, διαδραστικό και ενδιαφέρον gameplay και θέαμα, μουσική και σκηνοθεσία. Συνδυάζει πληθώρα μορφών τέχνης και μας φέρνει μια σεμιναριακή πλοκή που θίγει θέματα που όχι απλά ισχύουν σήμερα, αλλά είναι πιο σημαντικά από ποτέ. Ενισχύει όλες τις επιτυχίες του προγόνου του ενώ προσπαθεί, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνει εξ ολοκλήρου να αποτρέψει κάποια από τα λάθη. Φυσικά δεν υπάρχει το τέλειο παιχνίδι, αλλά λίγα φτάνουν κοντά και για μένα το Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty είναι ένα από αυτά. Έχει προβλήματα αναμφίβολα. Η ροή στο δεύτερο μέρος είναι αργή, ο διάλογος τραβάει ανέτια πολύ ένα σημείο. Και πολλές φορές νιώθεις πως δεν έχεις καθαρό στόχο και απλά πας από δωμάτιο σε δωμάτιο, ενώ παράλληλα τα boss fights, με εξαίρεση τα δύο τελευταία, είναι απογοητευτικά. Η έλλειψη επαφήμισης με τους villains, ο ρηχός τους σε βαθμό χαρακτήρα, όλα αυτά ρίχνουν αναμφίβολα την ποιότητα, αλλά τα εξαλείφουν όλα τα θετικά που έχω προαναφέρει στην κριτική μου. Και αναμφίβολα έτσι για εμένα, κατατάσσω για όλους και εμένα το Sons of Liberty ως μία από τις κορυφαίες κυκλοφορίες που έχω δει στο gaming, ενισχύοντας ακόμη παραπάνω το κύρος για μία από τις πιο σημαντικές σειρές, Metal Gear Solid.